a las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Με τρεμάμενη φωνή ο αντιπρόεδρος Μαδούρο ανακοινώνει αυτό που πολλοί φοβούνταν. Ο θάνατος του ηγέτη της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες διαδίδεται αστραπιαία και προκαλεί πανεθνικό θρήνο. Οι πολίτες βγαίνουν στους δρόμους με σημαίες και συνθήματα, γίνονται ένα, αγκαλιάζονται και κλαίνε για το θάνατο του ηγέτη τους. Porque se nos ha ido nuestro líder, nuestro máximo comandante, nuestro guía en este proceso revolucionario. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer. Por este pueblo y por esta patria. No me lleves todavía. Οι προσευχές δεν εισακούστηκαν. Μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο και πολύμηνη νοσηλεία, ο Ούγκο Τσάβες άφησε την τελευταία του πνοή στα 58 του χρόνια. Παρότι η πολιτική του δίχασε, ο θάνατος του συσπήρωσε φίλους και εχθρούς. Comprendemos los sentimientos de dolor de la familia del presidente fallecido. A ellos, nuestra sentida condolencia. Γεννήθηκε το 1954, δεύτερο παιδί δύο φτωχών εκπαιδευτικών. Ονειρευόταν να γίνει παίκτης του μπέιζμπολ. Ανταυτού κατατάχθηκε στο στρατό, στο σώμα των αλεξιπτωτιστών και σύντομα ανέπτυξε έντονη αντιεξουσιαστική δράση. Η απόπειρα ανατροπής του διεφθαρμένου Κάρλος Πέρες το 1992 δεν τελεσφόρησε. Άνοιξε όμως το δρόμο για την πολιτική ανέλυξή του. Το 1999 ορκίστηκε για πρώτη φορά πρόεδρος της Βενεζουέλας, αξίωμα που θα διατηρήσει για 14 έτη. Με μια 48ωρη διακοπή το 2002 μετά από ένα μήνυ πλην όμως αποτυχημένο πραξικόπημα. Ήταν ο άνθρωπος που έδωσε αριστερή στροφή στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, στην ιστορία δεν θα μείνει μόνο για όσα έκανε ή δεν έκανε, αλλά και για τους πύρινους αντιαμερικανικούς λόγους του, όπως εκείνον στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών κατά του George Bush. Ayer estuvo el diablo aquí. Huele a azufre todavía esta mesa. Donde me ha tocado hablar. Την κάθε άλλο παρά πολιτικός ορθή φρασιολογία. You are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Τους άσπονδους φίλους του. ¿Por qué no te callas? Si el rey quiere que esto no siga, discúlpese, señor, no le cuesta nada. Το λατινοαμερικανικό ταπεραμέντο του. Tuyo es mi Έγινε ο ήρωας των φτωχών. Στις επιτυχίες του πιστώνεται η εθνικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων, η επαναδιαπραγμάτευση των συμβολέων με τις ξένες εταιρείες, η ίδρυση νοσοκομείων, σχολείων και κατοικιών για τους μη έχοντες. Σε μια κομπαράδο con Hitler. I have been compared to Hitler, the devil himself. Diablo. And what I do is struggle for a people. I am a true democrat. Verdadero demócrata soy. Επί των ημερών του, η χώρα του γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός όσων ζούσαν στα όρια της φτώχειας μειώθηκε κατά 46% μέσα σε 13 χρόνια. Τώρα, με διαφορετικούς τρόπους αντέδρασε η διεθνής κοινότητα στην απώλεια του Τσάβες. Φόρο τιμής στον εκλειπώντα πρόεδρο απέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ηγεσία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες ο Τσάβες, όπως είδατε, είχε ανακηρύξει σε βασικό εχθρό της χώρας του, επέλεξαν να αναφερθούν απλά στην επόμενη ημέρα. Η πολιτική του προκάλεσε έντονες και ποικίλες αντιδράσεις, το ίδιο και ο θάνατός του. Από τη μία, σχεδόν ολόκληρη η Λατινική Αμερική βυθίστηκε στο πένθος. Estamos dolidos. Με δάκρυα στα μάτια αναγγέλει το θάνατό του ο πρόεδρος της Βολιβίας. Estamos destrozados. Por el fallecimiento del hermano compañero Hugo Chávez Frías. Η Κούβα, η Αργεντινή και ο Ισημερινός κήρυξαν τριήμερο εθνικό πένθος. Se ha ido un revolucionario. Pero quedamos millones inspirados por esa partida. Chávez nos recuperó, hizo que recuperemos la esperanza al pueblo de América Latina de que se puede llevar adelante una transformación profunda en la región. Αν και με καθυστέρηση, η κυβέρνηση της Κούβας αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας συνόδευσε το Φιντέλ Κάστρο σαν ένας πραγματικός γιος. Con hondo y lacerante dolor, nuestro pueblo y el gobierno revolucionario
han conocido del deceso del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Στον αντίποδα, η αμερικανική κυβέρνηση με την οποία ο Ούγκο Τσάβες είχε συγκρουστεί. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος Μαντούρα είχε κατηγορήσει την Ουάσιγκτον πως ευθύνεται για την κατάσταση της υγείας του Τσάβες και είχε διατάξει την απέλαση δύο Αμερικανών διπλωματών. Ο πρόεδρος Ομπάμα στη δήλωσή του προτίμησε να αναφερθεί στο μέλλον. Σε μια εποχή που η Βενεζουέλα άρχισε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντως δεν έλειψαν και οι πιο επιθετικές δηλώσεις, όπως αυτή του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Ούγκο Τσάβες ήταν ένας τύραννος που ανάγκασε τη Βενεζουέλα να ζει με το φόβο. Φόρο τιμή στον Τσάβες απέτησε όμως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο Τσάβες κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις προκλήσεις της πατρίδας του, ενώ έδωσε μια σημαντική όθηση στην ανάπτυξη, δημιουργώντας ένα λατινοαμερικανικό όραμα. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βενεζουέλα ξεχώρισε για την κοινωνική ανάπτυξή της και για τη συμβολή της στην περιφερειακή ολοκλήρωση της Νότιας Αμερικής. Στο στρατόπεδο των φίλων, μεταξύ άλλων, η Ρωσία και η Κίνα. Ήταν άνθρωπος ξεχωριστός, ισχυρός που κοίταζε το μέλλον. Στο πένθος συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Hollywood, όπως ο σκηνοθέτης Oliver Stone και ο ηθοποιός Sean Penn. Οι φτωχοί του πλανήτη έχασαν έναν υπερασπιστή τους, είπε ο διάσημος ηθοποιός. Από την Ελλάδα, τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ.